προκειμένου και τέλος το θέμα, που υποθηκεύει οικονομικά το άμεσο και μακροχρόνιο μέλλον του Δήμου μας. Έτσι, ότι αξίζει τον κόπο για το θέμα να τα πέτσουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Επειδή έχω δείξει τόσα χρόνια ότι όταν εκπροσωπείς το Δήμο σου, το Φώτισσα, είσαι μόνος σου και εκπροσωπείς συνολικά τους δημότες που θα βρίσκεις εκεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει μετά που συναντοποιήσουμε προβλήματα και να δεσμευτούμε όλοι για τη θέση που πρέπει να κρατήσουμε εκεί. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και αυτή η ιδιαιτερότητα που ακολούθησε η εκτελεστική επιτροπή του Φώτισσα να ζητήσει πριν τη συζήτηση στο Δουσού τη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων. Και τελείωσε το γύρο του Χάβρο Ιουδαίου. Όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται κάθε Δήμο, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικά δεδομένα. Μία προσπάθεια εξομάλυνσης είναι το σενάριο που εισηγήθηκε και που θα εισηγηθούν κιόλας γιατί αυτό είναι το πιο φιλικό για την μεταφορά. Να συνεισφέρουν όλοι οι Δήμοι στο κόστος της κατασκευής των πρόσθετων ΣΜΑ και στο κόστος της λειτουργίας τους. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το σενάριο είναι εν μέρη αυτό που είπα. Λοιπόν, προκειμένου να έχουμε εμείς όμως συγκριτικά στοιχεία, πρέπει να μάθουμε αύριο, γιατί σήμερα δεν είναι δυνατόν να μάθουμε προφανώς, την εξής ιδιαιτερότητα που έχει η Δημοσιογραφία Συνεδρία. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή ενότητα του ΠΕΣΔΑ και το σχέδιο που έχει αποτελέσει το αντικείμενο τη Σύμβαση και η Ιδιωτική Εταιρεία, ανήκουμε στη χρηστική ενότητα που μεταφέρουμε κατευθείαν τα σκουπίδια μας στο εργοστάσιο της παραγωγής. Αυτό μας δημιουργεί μια απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα. Η ιδιαιτερότητα που έχουμε, γιατί το λέω αυτό έτσι, είναι ότι απέχουμε από χωροθετημένη μονάδα ΣΜΑ στην Αίγυπτο λιγότερα από ό,τι απέχουμε στην παραγωγή. Άρα, αυτό το νούμερο και αυτοί οι υπολογισμοί εδώ έχει συνταθεί με τη λογική του ΠΕΣΔΑ, ότι τα σκουπίδια μας πηγαίνουν στην περιοχή και με τη λογική του δικαίου στην ΕΕ. Οι αποστάσεις είναι σημαντικά διαφορετικές και θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλη εικόνα. Πιθανώς και να μην συμφέρει το σενάριο σε αυτήν την περίπτωση του 1α, αλλά τα κάνω. Δεδομένου ότι ο σταθμός της Νέας Κύπρου είναι μέσα στο ΣΔΙΠ, ενώ δεν είναι τους πρόσφατους σταθμούς. Πρέπει να το ρωτήσετε να το εξετάσουν. Δεύτερον, όταν πάρθει αυτή η απόφαση στο Δουσού του Φώτισσα, θα δημιουργήσει τετελεσμένο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τότε και όταν 6 μήνες αργότερα ή 8 μήνες αργότερα ή 2 χρόνια αργότερα έρθει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει οτιδήποτε, ο καθένας από τα Δημοτικά Συμβούλια των υπόλοιπων Δήμων θα βγει και θα πει: έχετε εγκρίνει τη δημοτική μας πολιτική. Άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η διατύπωση σημερινής απόφασης. Είπατε ότι αυτή η απόφαση, αυτά τα νούμερα, αυτοί οι πίνακες στηρίζονται σε μια νόμιμη λειτουργία. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Αν κάποιος εφαρμόσει τους μειωστικούς συντελεστές του νόμιμου και νομίμως λιθέντος υπεγεγραμμένου και ισχύοντος εθνικού σχεδιασμού αντιδήμαρχε, τότε θα έπρεπε τα σκουπίδια της Πελοποννήσου να μην είναι 300.000 τόνοι, αλλά 500.000 τόνοι, ώστε εφαρμοζομένο των μειωτικών συντελεστών να πέσουμε σε αυτά τα νόμιμα. Είναι λοιπόν διαπιστωμένος όλοι την Πελοπόννησο ότι οι στόχοι του ΕΣΔΑ δεν συνάδουν με τα δεδομένα σχεδιασμού και υπολογιστικού του εργοστασίου της κρατικής διαχείρισης. Αλλά είναι ένας μεγάλος αντίλογος που λέει ότι η στόχη του ΕΣΔΑ είναι υπερφύελη. Είναι όμως νόμιμη, αυτή είναι η ηγεσία. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μέσα στην εισήγησή μας αύριο θα πρέπει να είναι και ότι εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο αποποιούμαστε κάθε πρόστιμο που μελλοντικά επιμεληθεί σε εφαρμογή αυτής από τις δημοτικές πολιτικές, επειδή πιθανώς θα έχουμε συμβιβάλλοντα με τον ΕΣΔΑ. Αυτό πρέπει να το ζητήσουμε. Ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον επιβολές κυρώσεων και προστίμων, επειδή ακριβώς πήγαμε σε αυτή την πολιτική. Πολύ σωστά, είπες ότι είναι μονότροπος. Ωραία, είναι μονότροπος. Αλλά όχι να το ψηφίσουμε κιόλας και να πληρώνουμε πρόστιμο που το ψήφισαμε.